Έχεις Apple Watch, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Σήμερα θα δούμε 10 συν 1 τρικάκια για το Apple Watch που ίσως να ήξερες, αλλά ίσως και να μην ήξερες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και δεν ξεχνάμε, dimigeo.gr. Το πιο βασικό πλέον στο dimigeo.gr, πέραν από τα υπέροχα άρθρα που μπορείς να διαβάζεις, αυτό ήταν λίγο πλεονασμός, okay, πέραν από τα πολύ ωραία άρθρα που μπορείς να διαβάζεις για Apple, αλλά και όχι μόνο, μπορείς να ανεβάσεις και τις αγγελίες σου. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Πλέον υπάρχει ενότητα αγγελίες που στις αγγελίες μπορείς πάρα πολύ εύκολα να ανεβάζεις το μεταχειρισμένο κινητό σου. Πολλοί με είχατε ρωτήσει που μπορούμε να πουλάμε iPhone. Πλέον μπορείτε μέσω του dimigeo.gr. Μπαίνετε λοιπόν στη σελίδα, πηγαίνετε στην ενότητα αγγελίες, κάνετε νέο λογαριασμό, καθώς χρειάζεται να δημιουργήσετε, να κάνετε σύνδεση για να κάνετε μια νέα καταχώρηση. Μπορείτε όμως να δείτε τις καταχωρήσεις που υπάρχουν μέσα, οπότε αν σας ενδιαφέρει κάτι να επικοινωνήσετε με τον πολιτή που πουλάει το κινητό ή την εκάστοτε συσκευή για να μπορέσετε να την αγοράσετε εσείς. Αν δηλαδή σας ενδιαφέρει κάτι μεταχειρισμένο, μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε, ήδη έχουν ανέβει πρώτες αγγελίες, οπότε υπάρχει ήδη υλικό. Πλέον όμως μπορείτε να ανεβάσετε και τη δική σας αγγελία πηγαίνοντας πατώντας νέα καταχώρηση, εφότου κάνετε εγγραφή ή σύνδεση, ξαναλέω, για λόγους ασφάλειας. Τρόμαξα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε να δούμε το βίντεο και να δούμε τα 10 συν 1 τριψάκια. 10 συν 1 τυψάκια για το Apple Watch. Παίρνουμε λοιπόν το Apple Watch. Πάμε να δούμε την πρώτη ρύθμιση. Όταν το iPhone είναι κάπου σε ένα σημείο το οποίο δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται, μπορούμε μέσω του Apple Watch που το έχουμε στο χέρι μας εκείνη την ώρα να δούμε που βρίσκεται το iPhone μας. Οπότε κρατάμε πατημένο και σέρνουμε προς τα πάνω. Λοιπόν, θα πάμε και θα επιλέξουμε τη ρύθμιση που βρίσκεται τέρμα πάνω, που είναι εδώ πέρα που δείχνει το iPhone. Αν το πατήσουμε μια φορά, το iPhone βγάζει έναν ήχο. Αν σε περίπτωση όμως το κρατήσουμε πατημένο, δηλαδή πατήσουμε την επιλογή αυτή και το κρατήσουμε πατημένο, το iPhone μας βγάζει και φως. Δηλαδή το κρατάμε πατημένο, αναβοσβήνει δηλαδή, οπότε αν είναι σε κάποιο σκοτεινό σημείο ή αν είναι σε κάποιο σημείο το οποίο δεν το βλέπουμε, το iPhone μας βγάζει αυτόν τον ήχο. Επίσης θέλω να σας πω ότι το κινητό μου είναι στο αθόρυβο, έτσι, οπότε αν εσύ ενεργοποιείς τη λειτουργία στο αθόρυβο, το κινητό πάλι χτυπάει. Δεν έχει σημασία που είναι στο αθόρυβο, έτσι, βασική προϋπόθεση και να το γνωρίζετε κι εσείς. Δεύτερο πράγμα, το έχουμε δείξει και σε βίντεο. Θα κρατήσουμε πατημένο και θα σύρουμε προς τα πάνω. Εδώ πέρα βλέπετε την σταγόνα. Η σταγόνα ουσιαστικά λοκάρει, κάνει δηλαδή, κλειδώνει το touch σε περίπτωση νερού. Γιατί όταν βουτήξουμε στο νερό, το touch αρχίζει και πατάει σημεία σαν το τρελό και δεν συμμαζεύεται. Οπότε, εσύ αν το ενεργοποιήσει ουσιαστικά την σταγόνα, βλέπετε ότι το touch δεν λειτουργεί. Και για να λειτουργήσει, σου λέω ότι πρέπει να κάνει προς τα πάνω το crown. Δηλαδή, θα πας εδώ πέρα και θα το σύρεις προς τα πάνω. Κάνε focus, μικρή μου καμερούλα. Λοιπόν, οπότε, άμα το σύρεις εσύ προς τα πάνω, βλέπετε ότι γεμίζει και βγάζει τον κλασικό ήχο που το Apple Watch ουσιαστικά βγάζει από τα ηχεία το του που φεύγει το νεράκι που είχαμε πει. Ωραία, το έχουμε δείξει σε βίντεο βέβαια και σας εξηγώ ακριβώς το τι κάνει σταγόνα. Αλλά είναι ένα ακόμα τυψάκι το οποίο για το Apple Watch είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τρίτο πράγμα που πολύ ίσως να μην γνωρίζετε είναι το ότι αν πατήσουμε στη μέση το κεντρικό κουμπί, μας πάει στις εφαρμογές. Στις εφαρμογές, αν κρατήσουμε κάπου στο κενό πατημένο, κάπως έτσι, μας βγάζει προβολή ως πλέγματος ή προβολή ως λίστα. Εάν πατήσουμε λίστα, μας βγαίνουν οι εφαρμογές έτσι. Αν σε περίπτωση δεν σας αρέσει και θέλετε να επιστρέψετε πίσω, κρατάτε πάλι πατημένο κάπου στο κενό και πατάτε προβολή ως πλέγμα. Οπότε τώρα πάλι είναι όπως ήταν πριν. Αλλά κάτι το οποίο σίγουρα είναι ακόμη πιο ωραίο είναι ότι μπορείς να κρατήσεις μια εφαρμογή, να κατέβεις κάτω και να πατήσεις επεξεργασία εφαρμογών. Οπότε σου βγάζει εδώ πέρα, αναβοσβήνουν έτσι τσουκου 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 τσουκου, που ουσιαστικά είναι σαν του iPhone γίνεται. Οπότε μπορείς εσύ να πας όπου θέλεις, όποιο σημείο θέλεις και να μετακινήσεις τις εφαρμογές όπου τις θέλεις. Δηλαδή αυτήν εδώ ας πούμε μπορεί να σε βολεύει να την θες πιο πάνω ή αυτήν εδώ να την έχεις πιο κάτω. Οπότε μόλις τελειώσεις πατάς απλά το crown στη μέση και είσαι ready. Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο τυψάκι είναι το ότι μπορείς να κάνεις remote από το Apple Watch σου στο iPhone σου την κάμερά σου. Τι εννοώ, μπορεί και να σας μπέρδεψε. Πατάμε λοιπόν το crown πάλι
Και κατεβαίνουμε και βλέπετε την φωτογραφική μηχανή. Το έχουμε δείξει επίσης σε βίντεο αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά αν το πατήσεις, βλέπετε ότι κάνει σύνδεση με την κάμερα και συνδέεται με την κάμερα του Apple Watch. Αυτή τη στιγμή το Apple Watch δείχνει ό,τι δείχνει το iPhone. Έτσι. Μπορείς από εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα να αλλάξεις στην μπροστινή κάμερα, στην πίσω κάμερα, αυτόματο ενεργό και τα σχετικά. Ή μπορείς από εδώ πέρα. Βλέπετε ότι είναι γυρισμένο στο βίντεο, μπορείς να το γυρίσεις στη φωτογραφία, γυρίζει και μπαίνει χρονοδιακόπτης. Οπότε easy τώρα, βλέπετε ότι δείχνει το iPhone, ό,τι δείχνει το Apple Watch δείχνει ότι δείχνει το iPhone. Οπότε εσύ αν πατήσεις τώρα κλικ, απομακρύνεσαι και μπορείς να βγάλεις εύκολα φωτογραφίες. GG. Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο τυψάκι. Τώρα, από τότε που ουσιαστικά η Apple εξαγόρασε το Shazam, γιατί πολλοί ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά είναι πλέον το Shazam εδώ και χρόνια είναι της Apple, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να πείτε στη Siri να σας αναγνωρίσει το τραγούδι. Οπότε κρατάτε πατημένο, ουσιαστικά εφόσον είναι ενεργοποιημένη η Siri, κρατάτε πατημένο το Crown πάλι και βγαίνει η Siri και της λες «Which this song? Which this song?» Οπότε ουσιαστικά σου κάνει listening και ακούει το τραγούδι αυτή τη στιγμή που εσύ παίζεις. Αν σε περίπτωση δεν ξέρει ποιο τραγούδι είναι, θα σου γράψει πολύ απλά ότι το τραγούδι δεν βρέθηκε. Αν σε περίπτωση γνωρίζει, θα σου πει ότι βρέθηκε. Αν είσαι σε σημείο όμως το οποίο δεν έχει πάρα πολύ καλή ακουστική για να σε ακούσει η Siri, που συνήθως αυτό είναι αδύνατον, αλλά υπάρχει και εναλλακτική λύση του Shazam εδώ πέρα. Οπότε το πατάς και του λες try again και σου κάνει πάλι listen το τραγούδι. Οπότε δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσεις το iPhone σου για να κάνεις αναγνώριση κάποιου τραγουδιού. Ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο τυψάκι είναι το ότι μπορούμε, αν σε περίπτωση το ρολόι μας χτυπήσει, αν κάνουμε ένα tap επάνω στο ρολόι, να σταματήσει ουσιαστικά να χτυπάει. Δηλαδή, θα σας δείξω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Έχουμε το κινητό μας σε κάποιο σημείο μέσα στο σπίτι. Ωραία. Και έχουμε το ρολόι μας στο χέρι. Αυτή τη στιγμή το κινητό μου, το ρολόι μου θα χτυπήσει. Και είναι στο δυνατό. Οπότε, εγώ άμα κάνω έτσι. Παπ. Μπαίνει στην αθόρυβη λειτουργία. Το κινητό, το ρολόι μάλλον, συνεχίζει να χτυπάει κανονικά, όπως επίσης και το κινητό μας, αλλά έχει μπει σε αθόρυβη λειτουργία απλά ακουμπώντας το χέρι μας επάνω στο Apple Watch. Ουσιαστικά δηλαδή, αν είσαι κάπου σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο σου, απλά κάνεις ένα tap στο ρολόι σου επάνω και μπαίνεις στο αθόρυβο. Οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι αν σε περίπτωση εκείνη την ώρα δεν μπορείς να σηκώσεις το κινητό σου. Τώρα, επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο και βασικό είναι το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε το Apple Watch μας να κρατάει λίγο περισσότερη μπαταρία. Έχει μια λειτουργία το Apple Watch λοιπόν που λέγεται Always on Display ή αλλιώς πάντα ενεργό. Είναι μια λειτουργία που είχαν χρόνια τα Samsung και είναι μια λειτουργία που υιοθέτησε και η Apple στα Apple Watch κυρίως. Είναι μια λειτουργία την οποία δεν χρειάζεσαι καθώς σου τρώει μπαταρία. Οπότε αυτό καλό είναι να το επενεργοποιήσεις καθώς το Apple Watch ανάβει κάθε φορά που το κοιτάς. Βλέπετε, δηλαδή, εγώ δεν το έχω ενεργοποιημένο το Always on Display, αλλά κάθε φορά που το σηκώνω και το κοιτάω, το Apple Watch ανάβει. Τσακ. Αυτή τη λειτουργία λοιπόν, πώς την απενεργοποιείς, πώς απενεργοποιείς εσύ το Always on Display. Ουσιαστικά, σου γκριζάρει λίγο τα χρώματα, σου γίνεται λίγο πιο, όχι τόσο φωτεινή θα μπορούσαμε να πούμε η οθόνη του Apple Watch, αλλά μένει πάντα ενεργή. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεσαι, δηλαδή θα κρατάει το Apple Watch σου έως και 2 μέρες, ενώ τώρα σου κρατάει με το ζόρι ίσως και 1 μέρα. Οπότε πάμε, ρυθμίσεις, να ξέρετε ότι δεν έχουν όλα τα Apple Watch αυτή τη λειτουργία, την έχουν από το Series 5 και μετά το Always on Display και νομίζω και το SE δεν το έχει, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πάμε ρυθμίσεις, στις ρυθμίσεις κατεβαίνουμε κάτω, εκεί που λέει οθόνη και φωτεινότητα. Στην οθόνη και φωτεινότητα, αν κατεβείτε προς τα κάτω, βλέπετε ότι λέει πάντα ενεργή. Το Apple Watch μπορεί, λέει επίσης, το Apple Watch λέει μπορεί να δείχνει την ώρα πάντα. Μπορείτε επίσης λέει να επιλέξετε από τις ρυθμίσεις τις πολυπλοκότητες να εμφανίζονται η ευαισθησία των δεδομένων. Οκ. Okay. Εμείς αυτό το έχουμε απενεργοποιημένο. Δηλαδή αν εσείς το έχετε ναι, βάλτε το όχι καθώς είναι μια λειτουργία την οποία δεν χρειάζεστε. Επίσης πάρα πολύ βασικό, θα σας κρατάει το Apple Watch κοντά 2 μέρες. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία ρύθμιση είναι το multi-timer. Δηλαδή, είσαι και μαγειρεύεις και σου λέει η μαμά σου, Γιώργο, βάλε ένα timer, ξέρω εγώ, γιατί θέλω να μην καεί το κρέας. Λες, easy peasy, πηγαίνεις στο timer, εδώ, το επιλέγεις και σου λέει η μαμά σου να βάλεις, ξέρω εγώ, προσαρμοσμένο timer ή η γυναίκα σου,
30 δευτερόλεπτα ή 3 λεπτά. Εσύ, αν δεν, περίπτωση δεν σε βολεύει κάποιο από όλα αυτά που έχει και θες να βάλεις, ας πούμε, 45 ή 45 δευτερόλεπτα, μπορείς να κάνεις προσαρμογή που βρίσκεται τέρμα πάνω. Εάν πατήσεις προσαρμογή, μπορείς να ρυθμίσεις το timer όσο το θέλεις. Πρόσεξε όμως τώρα. Εσύ πατάς έναρξη στο timer και σου λέει κάποιος στο σπίτι, ρε εσύ, βάλε και για μένα ένα timer και λες, όπα, άσε, το έχω. Πας πίσω. Πατάς πάλι προσαρμογή και βάζεις πάλι ένα δεύτερο timer. Και πατάς πίσω. Οπότε τώρα βλέπεις ότι έχεις multi-timer. Μπορείς να βάλεις αρκετά, τόσα όσα να μην έχεις πρόβλημα με κανέναν στο σπίτι. Οπότε σε όλους να έχεις βάλει timer. Οπότε τώρα το πρώτο είναι για αυτόν που είναι στην κουζίνα και μαγειρεύει. Και το δεύτερο είναι για αυτόν που ουσιαστικά κάνει μια δουλειά την οποία θέλει 14 δευτερόλεπτα για να το θυμηθεί. Οπότε το timer χτυπάει. Αυτή τη στιγμή, επειδή το έχω στο αθόρυβο, το κινητό μου, το ρολόι μου δεν ακούγεται. Οπότε τώρα εγώ να κάνω ένα tap, το timer κλείνει. Σταματάει δηλαδή η δόνηση. Οπότε πατάμε. Τώρα χτυπάει το δεύτερο. Οπότε πατάμε χ και πατάμε χ και τέλος. Οπότε και τα δύο τα timer δουλεύουν easy. Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο που μπορούμε να δείξουμε είναι το ότι μπορείς να δουλέψεις το Apple Watch σου, δηλαδή να αλλάξεις τα faces χωρίς καν να έχεις iPhone. Δηλαδή, εάν κρατήσεις πατημένο στη μέση, βλέπετε ότι πάει ότι σου βγάζει όλα όσα έχεις σε watch faces. Τώρα, αν σε περίπτωση δεν σε αρέσει κάποιο αυτό και θες να προσθέσεις κάποιο, μπορείς να πας τέρμα κάτω και να πατήσεις νέο. Στη ρύθμιση νέου, όλες το πατήσεις, σου βγάζει ότι έχετε νέες πρόσθεσεις προσώψεις. Οπότε κατεβαίνεις κάτω, διαλέγεις ποια σου αρέσει. Για να διαλέξουμε μια. Ας πούμε ότι μ' αρέσει αυτή. Εδώ πέρα μόλις την πατήσεις, μπορείς να πατήσεις προσθήκη ή να την διορθώσεις. Οπότε τώρα, μόλις πατήσεις προσθήκη, μπορείς ουσιαστικά να αλλάξεις τον τρόπο που θέλεις να φαίνεται. Εγώ το 10 το θέλω να φαίνεται έτσι. Μετά, σέρνεις προς τα δεξιά και σου βγάζει πάνω σύμβολο στυλ. Το στυλ που θέλεις να έχει, μπορείς να αλλάξεις να είναι διάφανο ή κανονικό. Ας είναι κανονικό. Πάμε δεξιά, μπορείς να αλλάξεις το χρώμα από εδώ πέρα. Ας το κάνουμε... Τι χρώμα, το κάνουμε γκρι. Ξέρω εγώ. Μπορείς να είναι και λίγο πιο διάφανο. Ωραίο, τίμιο. Ας το κάνουμε αυτό το γκρι. Μετά σέρνουμε πάλι. Δεξιά δεν έχει άλλο. Οπότε τέλος. Και τώρα έχουμε εύκολα το watch face που GG βάλαμε. Οπότε άμα κρατήσεις πάλι πατημένο και πας σε ένα watch face που έχει πιο πολύ πληροφορία, όπως αυτό ας πούμε, μπορείς να πατήσεις αλλαγή που λέει κάτω. Οπότε στην αλλαγή που θα πατήσεις, μπορείς να διαλέξεις σημεία επάνω στο Apple Watch, δηλαδή το Σάββατο ή ας πούμε αυτό, για να τα αλλάξεις. Αν πατήσω εγώ δραστηριότητα και βάλω κάτι άλλο, δηλαδή ας πούμε τη γη, βλέπετε ότι κάτω έχει αλλάξει. Οπότε αν το ξαναπατήσω και πάω και βάλω πάλι τη δραστηριότητα, βλέπετε ότι πάλι ενεργοποιείται κανονικά και μπαίνει κάτω αυτό που είχα και πριν. That's it, εύκολο. Και αυτό. Το Apple Watch μας έχει επίσης μια πάρα πολύ ωραία λειτουργία που λέγεται λειτουργία θεάτρου. Αυτό τι κάνει, απενεργοποιεί τα πάντα στο Apple Watch σε περίπτωση δηλαδή που είμαστε στο θέατρο. Όταν λέω τα πάντα, εννοώ δονείται αλλά δεν ανάβει οθόνη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν είστε σινεμά ή στο θέατρο να δονείτε το Apple Watch σας, να καταλαβαίνετε ότι έχει ειδοποίηση, αλλά να μην ανάβει οθόνη ώστε να ενοχλείτε τους διπλανούς σας. Οπότε αυτή η λειτουργία, αν κρατήσεις πάλι πατημένο κάτω, κάτω και σύρεις προς τα πάνω, βλέπετε ότι είναι αυτή εδώ πέρα η λειτουργία που δείχνει τις δύο φατσούλες του θεάτρου. Αν τις πατήσεις, αυτόματα μπαίνει στο αθόρυβο το Apple Watch και η λειτουργία θεάτρου ουσιαστικά σου απενεργοποιεί το Apple Watch. Οπότε τώρα, ό,τι και να γίνει στο Apple Watch, δεν ακούγεται, δεν χτυπάει και το πιο βασικό, δεν ανάβει η οθόνη. Οπότε τώρα, αν το κλείσεις και σου έρθει μία ειδοποίηση, το τηλέφωνό σου δεν θα χτυπήσει ποτέ. Δεν θα ανοίξει ποτέ. Για να ανοίξει το Apple Watch και να ξεκλειδώσει, πρέπει να πατήσεις μια φορά το crown για να ενεργοποιηθεί. Μόλις ενεργοποιηθεί πάλι το Apple Watch, εύκολα μπορείς εσύ ουσιαστικά μετά να πας κάτω και να το απενεργοποιήσεις. Και το bonus. Θα σας πω και ένα bonus τυψάκι, το οποίο ίσως κάποιοι να γνωρίζετε, ίσως κάποιοι να μην το γνωρίζετε. Πλέον από το iOS 15 έχει ενεργοποιηθεί μια λειτουργία την οποία μπορεί το Apple Watch, βασικά το iPhone, να ξεκλειδώνει από το Apple Watch πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ουσιαστικά εσύ τι μπορείς να κάνεις, μπορείς μέσω του Apple Watch να ξεκλειδώνεις το iPhone. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί αν φοράς μάσκα δεν μπορεί να σε αναγνωρίσει 100%. Πώς ενεργοποιούμε αυτή τη λειτουργία? Θα πάμε στο κινητό μας. Θα πάμε στις ρυθμίσεις του κινητού μας και στις ρυθμίσεις θα πάμε Face ID και κωδικός. Στο Face ID και κωδικός
θα βάλουμε τον κωδικό μας και μετά εδώ πέρα θα πάμε και θα ενεργοποιήσουμε αυτό που λέει Apple Watch George. Αυτό τι θα κάνει? Χρησιμοποιήστε, λέει, την ασφαλή σύνδεση με το Apple Watch σας για να ξεκλειδώνει το iPhone σας όταν υπάρχει αναγνώριση προσώπου. Δηλαδή, όταν ουσιαστικά εγώ βάλω τη μάσκα μου και πάω να ενεργοποιήσω το Apple Watch, θα βγάλει μια ειδοποίηση ότι το iPhone ξεκλειδώθηκε από το Apple Watch. Λοιπόν, δείτε δηλαδή τι εννοώ. Φοράω το Apple Watch στο χέρι μου. Βασικό πρέπει να έχει κωδικό το Apple Watch. Το πιο πιθανό είναι να σας το ζητήσει να τον ενεργοποιήσετε τον κωδικό στο Apple Watch. Οπότε, αν σε περίπτωση σας το ζητήσει, απλά πηγαίνετε να βάλετε ένα κωδικό στο Apple Watch. Easy. Τώρα, αν εγώ πάω να ανοίξω το iPhone μου. Ανοίγει. Ωραία. Παίρνω τη μάσκα και τη φοράω. Δεν με βλέπετε, αλλά φοράω μάσκα. Τώρα, αν εγώ πάω να ξεκλειδώσω το Apple Watch, βασικά το iPhone, βλέπετε ότι έρχεται η ειδοποίηση ότι ξεκλειδώθηκε από το Apple Watch. Οπότε τώρα το κινητό μου είναι ξεκλειδωμένο, αλλά έχει ξεκλειδωθεί από το Apple Watch. Οπότε πάλι το κοιτάω και βλέπετε ότι πάλι ξεκλειδώθηκε από το Apple Watch. Μπορώ να κάνω lock iPhone. Αν σε περίπτωση κάνω lock, λέει ότι το iPhone κλειδώθηκε. Αν εγώ πάλι το κοιτάξω, δεν ξεκλειδώνει γιατί είναι κλειδωμένο. Αυτό το κάνει γιατί μπορεί το Apple Watch, όταν αναγνωρίσει κάποιον που μοιάζει με εσάς αλλά φοράει μάσκα, να του ξεκλειδώσει το Apple Watch. Κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε. Οπότε σου έρχεται η ειδοποίηση στο Apple Watch και μπορείς να κάνεις lock το iPhone άμεσα. Οπότε πάμε πάλι. Και μετά πρέπει να βάλεις κωδικό για να ξεκλειδώσει φυσικά. Οπότε πάμε πάλι. Ανοίγουμε το Apple Watch, σέρνω προς τα πάνω και το χρησιμοποιώ κανονικά. Ναι, αλλά εγώ αν πατήσω lock, τέλος. Κλείδωσε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σας άρεσε κι άλλο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα από τα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και δεν ξεχνάς, dmgeo.gr. Πέρα από τα άρθρα που ανεβαίνουν πλέον, μπορείς εύκολα να ανεβάσεις και εσύ τις δικές σου αγγελίες αλλά και να δεις αγγελίες από μεταχειρισμένες συσκευές Apple μόνο. Είναι το site το οποίο θα είναι αποκλειστικά αγγελίες Apple. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.